Θα καλημερίσω την αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, κυρία Ειρήνη Χουβετσανάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Με την ευχή να είστε καλά, βέβαια, κυρία Χουβετσανάκη. Πείτε μου κάτι, βρίσκεστε σε αναμονή της συνάντησης με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με την αντιμετώπιση και τη φετινή χρονιά του δάκου. Τι είναι αυτό το οποίο ζητάμε εμείς από τη δική μας την πλευρά ως Περιφέρεια Κρήτης? Κυρία Δουλγεράκη, αύξηση των πόρων ζητάμε, γιατί φέτος έχει επικαιροποιηθεί η λίστα του ΟΠΕΚΕΠΕ, άρα έχουν επικαιροποιηθεί τα ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε όλους τους νομούς της Κρήτης, για να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη λίστα που είναι, αυτή, είναι τα πραγματικά ελαιόδεντρα που είτε άλλον φύτεψε κάποια στιγμή που ήταν το χωράφι η Χέρισο. Τέλος πάντων, έχουν πάρει την επικαιροποιημένη λίστα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάσει λοιπόν αυτής της λίστας, τα ελαιόδεντρα έχουν αυξηθεί περίπου 3,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Είναι αρκετά, άρα οι πόροι που δίνει το Υπουργείο, όπως δεν φτάνανε... Συγγνώμη, 3,5 εκατομμύρια επιπλέον ελαιόδεντρα. Βέβαια, και γιατί δεν την είχε επικαιροποιήσει τη λίστα ο ΟΠΕΚΕΠΕ? Δηλαδή τι τον καθυστέρησε? Έχετε μια απάντηση πάρει από τον οργανισμό? Εμείς αυτό το διαγωνισμό, γιατί ο διαγωνισμός γίνεται σε βάθος τριετία. Άρα εμείς πήραμε σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να έχουμε πιο καθολική αντιμετώπιση της αυγοκτονίας. Να πατάμε σε σημαντικά στοιχεία που έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτά τα στοιχεία είναι που δίνονται και στον ΕΛΓΑ και δίνονται αποζημιώσεις. Οπότε ζητήσαμε τη λίστα, μας τη δώσανε και τώρα ζητάμε, είναι λογικό να ζητήσουμε έξτρα χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Που είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Ούτως ή άλλως και πέρυσι για λιγότερα από 3,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα που εσείς ξέρετε την πραγματική του στην εν πάση περιπτώσει τον πραγματικό τον αριθμό, αλλά χρειαζόταν και αυτή η λίστα. Αν θυμάμαι καλά, ζητήσατε πάλι επιπλέον πράγματα γιατί θέλατε να πάτε σε ένα έκτο ψεκασμό εκεί όπου πιστεύατε ότι υπήρχαν περιοχές, όχι πιστεύατε, εκεί που βλέπατε ότι υπήρχε σε κάποιες περιοχές της Κρήτης πρόβλημα. Όχι μόνο, κυρία Δουλγεράκη, η Περιφέρεια Κρήτης, γιατί πέρασε από το Υπουργείο, εμείς δεν πήραμε έξτρα χρηματοδότηση, ούτε και μας έστειλαν στο τέλος το δεύτερο για να έχουν μια εναλλακτική φαρμάκου. Πήγαμε σε ψεκασμούς, η Περιφέρεια Κρήτης κατέβαλε αυτό το κόστος και ήθελα να το ξεκαθαρίσω γιατί μας ακούνε και πολύ. Πραγματικά. Και η ίδια η παραγωγή, γιατί θυμάμαι τις εκκλήσεις σας που λέγατε και στους παραγωγούς. Η παραγωγή, αλλά ένα πολύ μεγάλο κόστος κατέβαλε η Περιφέρεια Κρήτης. Και όχι το κατέβαλε απλά, με διπλές εντολές του Περιφερειάρχη μας. Μάλιστα. Για να μπορέσει να καλυφθεί η χρονιά, πιστεύετε? Για να μπορέσει να καλυφθεί και να έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Γιατί αν δεν πηγαίναμε σε 5 ψεκασμούς που πήγαμε στο νομό Ηρακλείου και σε κάποιες περιοχές 6 και στη Σιτία καθολικά 6. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί τα λέγαμε και θυμάμαι και αυτή την αγωνία που υπήρχε. Όποιος παραγωγός σας άκουγε, το εισέπραξα από παραγωγούς και όχι από εσάς την ίδια. Από παραγωγούς οι οποίοι έλεγαν: ευτυχώς που πήγαμε και μόνοι μας μετά από αυτά τα οποία ακούγαμε από την κυρία Χουβετσανάκη και σε επιπλέον ψεκασμό, διότι έτσι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε πολύ καλύτερα το δάκο. Να σας πω, ζητάτε επιπλέον φέτος ενίσχυση για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το όλο εγχείρημα. Και ενίσχυση στους πόρους για τους ψεκασμούς και επιπλέον σκευάσματα ζητάμε, κυρία Δουλγεράκη, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς όταν έχουν αυξηθεί τόσο ελαιόδεντρα και σκευάσματα θέλουμε. Ναι, αυτό είναι το αυτονόητο, γι' αυτό δεν το ρώτησα, σκευάσματα και με έξτρα πόροι. Όμως η φετινή χρονιά, έτσι όπως εξελίσσεται και ο καιρός, πιστεύετε, για να αφήσω και λίγο την ποσότητα των ελαιόδεντρων παραπίσω, έτσι όπως εξελίσσονται οι καιρικές συνθήκες, γιατί είσαστε γεωπόνος, φέτος θα ευνοηθεί ο δάκος? Κυρία Δουλγεράκη, ο δάκος θα το δούμε το καλοκαίρι πως θα ευνοηθεί. Δεν μπορείς να το πεις από τώρα, γιατί πέρυσι, ας πούμε, ήταν μια πολύ κακή χρονιά για το δάκο, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είχε καύσωνε φέτος. Ναι. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι καιρό θα έχεις. Ή δεν μπορείς να προβλέψεις πως θα φτάσουμε τελικά, θα έχουμε άλλες βροχές, για να πούμε ότι θα πάμε σε μια... Δεν θα πάμε στην περσινή παραγωγή, για να είμαστε και ρεαλιστές.
θα πάμε σε μια μικρότερη παραγωγή. Σαφέστατα. Όποιος είναι παραγωγός, το ξέρει. Γιατί η ελιά που μπορεί να αυτοφορεί, ούτως ή άλλως. Αλλά δεν πρέπει εμείς να έχουμε πάλι προγραμματίσει, να έχουμε τα όπλα για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε φαινόμενο μας προκύψει. Δεν μπορεί να πάει τελευταία στιγμή. Σωστά. Σωστά, γι' αυτό που λέτε δεν αντιλέγω. Και σαφέστατα δεν σας ζήτησα πρόβλεψη ή πρόγνωση, αλλά με την έννοια ότι είσαστε γεωπόνος, ξέρετε ότι όταν υπάρχει περισσότερη ζέστη καύσωνας, όπως είπατε πριν από λίγο, με τα πράγματα είναι καλύτερα. Και επειδή είναι η λειψιδρία στη μέση, ενδεχόμενα, είπα, ίσως ας πούμε να, για το δάκο να μην είναι μια ευνοϊκή χρονιά, άσχετα με το τι θα βιώσουμε εμείς. Για το δάκο δεν θα είναι μια ευνοϊκή χρονιά και για τον. Δικό του τον πολλαπλασιασμό. Όχι, δεν έχει αυτό απέναντίας. Οι καιρικές συνθήκες που παρατάθηκε το καλοκαίρι μέχρι το Δεκέμβριο, ναι. Ο δάκος θα διαχυμάσει τώρα και θα είναι αρκετός ο πληθυσμός του. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ρωτώντας μαθαίνουμε και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και παρά το γεγονός. Και με άλλη μία συνάντηση είχαμε, κυρία Δουργεράκη, στο Υπουργείο που πραγματοποιήθηκε χθες. Ναι. Ήταν με τον κύριο Παπαγεννίδη, τον Γενικό Γραμματέα. Ναι. Θέλω λίγο να ενημερώνω και στους ακροατές σας. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε για την ΚΑΠ, για το τι σημαίνει οικολογικά σχήματα, τι αποφάσεις έχει πάρει το Υπουργείο. Θα έρθουν και να ενημερώσουν σε λίγες μέρες, αρχές Απριλίου, για τα σχέδια βελτίωσης, για να ξέρει ο παραγωγός τι καταθέτει, πώς είναι οι πόροι, πώς θα κατανείμονται και γιατί κάπου θα υπάρχει, από ό,τι μας υποσχέθηκε, θα υπάρχει ενημέρωση και Ηράκλειο και Χανιά και στις δύο. Αρχές Απριλίου η ενημέρωση για τα σχέδια βελτίωσης και λίγο αργότερο για την ΚΑΠ. Για την ΚΑΠ. Νομίζω ότι αυτή η ΚΑΠ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Κρήτη. Το ξέρετε και εσείς, το λένε και οι ίδιοι οι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, όπως επίσης και αγρότες. Διότι εάν λένε δεν πιέσει το αρμόδιο Υπουργείο έτσι ώστε να αλλάξουν κάποια δεδομένα, μάλλον θα είναι μια πολύ σκληρή χρονιά για τους Έλληνες παραγωγούς. Κυρία Δουλγεράκη, δίκιο έχει η Κρήτη, γιατί πραγματικά εμείς δεν έχουμε, το είπαμε και χθες στον κύριο Γενικό, δεν έχει τα επίπεδα χωράφια που έχει πάνω Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο, οι κλιματικές συνθήκες δεν είναι το ίδιο, το ανάγλυφο του εδάφους δεν είναι το ίδιο, άρα δεν μιλάμε, δηλαδή στη Θεσσαλία μπορεί να είναι κάποιοι, είναι διαφορετικά. Άρα αυτό θα πρέπει να το δούμε και αυτοί. Τους τα είπαμε χθες όλα αυτά. Η Περιφέρεια Κρήτης θα προετοιμαστεί και για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, γιατί από τώρα προετοιμάζεται το Υπουργείο, όπως συζητήσαμε χθες. Οπότε θα δούμε και στην επόμενη αναθεώρηση που θα είναι πάρα πολύ κοντά. Τις τελευταίες ημέρες είχατε και μία συνάντηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση του νερού. Σε εκείνο το πρώτο δελτίο το οποίο είχε βγει, έβλεπα ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση του νερού έρχεται από τις αγροτικές καλλιέργειες εξαιτίας του ποτίσματος. Αλλά εγώ έκανα και μία αναφορά χθες και το λέω έτσι και θα το ξαναπώ, γιατί αυτή είναι η θέση μου μπροστά στον κόσμο, ότι ναι μεν διαχείριση του νερού, ναι μεν προβλήματα, ναι μεν να κάνουμε οικονομία, που πολύ σωστό είναι, γιατί ο καθένας από εμάς βοηθάει τον εαυτό του και τους γύρω, ναι μεν περιορισμός και με μέτρο η κατανάλωση ειδικά πόσιμου νερού στις καλλιέργειες, αλλά από την άλλη δεν υπάρχουν από την πολιτεία και εκείνα τα έργα σε ό,τι έχει να κάνει με την τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων, νερό άρδευσης και όλα τα λοιπά. Είμαστε πίσω και η ίδια η πολιτεία είναι πίσω. Δεν υπάρχει εκείνη η παράλληλη γραμμή αλληλοβοήθειας μεταξύ πολιτών, κράτους, κράτους, πολιτών, για να είμαι και εντάξει σε αυτά τα οποία λέω. Κυρία Δουλγεράκη, η αλήθεια είναι ότι όντως φέτος το νερό, επειδή είναι λίγο, θα πρέπει όλοι μας, μα όλοι μας, να κάνουμε μια οικονομία νερού και αυτό το αγαθό να μπορούμε, όπως λέμε πολλές φορές, πρώτα πίνουν οι άνθρωποι, μετά τα ζώα και μετά ποτίζουμε. Πολλές φορές γίνεται κατάχρηση του νερού και αυτό το ξέρουμε και το γνωρίζουμε όλοι. Φέτος δυστυχώς, από τη στιγμή που δεν έχουμε νερό, αυτό που έχουμε θα πρέπει να διαχειριστούμε. Δηλαδή, όχι να ανοίγουμε και να ποτίζουμε και να ξεχνάμε να το κλείσουμε, γιατί γίνεται και αυτό σε πολλές των περιπτώσεων. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί και να μας φτάσει το νερό. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Δηλαδή, δεν είναι να σπαταλάμε. Το νερό γενικά δεν πρέπει να το σπαταλάμε. Αλλά πόσο μάλλον φέτος που είχαμε νομπρία.
Μάλιστα. Οπότε θα υπάρξει ενδεχόμενα συνεργασία και με το ΕΒ και με τους υπόλοιπους, όπως έβλεπα και στην ανακοίνωση της αποκεντρωμένης διοίκησης, ώστε με μέτρο να ποτίζεις, με μέτρο να καταναλώνεις νερό, προκειμένου να διατηρήσεις αυτό το αγαθό, έτσι. Βέβαια, υπάρχει συνεργασία και ίσως και η επίσκεψή μου ούτως ή άλλως θα έδειξε αυτό, ότι υπάρχει συνεργασία. Είμαστε όλοι μαζί, κύριε Ντουλγεράκη, θα πρέπει να είμαστε σε συνεργασία. Και να μπορεί και να συνεχίσουμε, όπως λέτε κι εσείς, να συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το αγαθό. Σε συνεργασία είναι για να μπορούμε να ενημερώνουμε και σωστά τους παραγωγούς μας και τον κόσμο. Γιατί όταν δεν τον ενημερώσει, σου λέει εντάξει, δεν μου έχει πει και κάποιος κάτι. Πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε όλα, ούτε είμαστε γνώστες, ούτε μετράνε η παραγωγή μας το νερό, πόσο έχουμε, πόσο δεν έχουμε. Αυτό κάνουν υπηρεσίες. Άρα θεωρώ σωστό μια ενημέρωση. Και πώς θα γίνουμε και πιο φιδωλοί στο νερό για να συνεχίσουμε να το έχουμε. Μωρέ, καλά τα λέτε μέχρι σε ένα σημείο. Από την άλλη, καιρός θα είναι και περιφέρεια, οι υπηρεσίες της και δήμοι, οι υπηρεσίες της, όλοι μαζί, αφού μπήκαμε και αποκεντρωμένοι, αφού μπήκαμε όλοι μαζί μέσα σε αυτό το χορό και πρέπει να χορέψουμε, να δούμε πώς επίσης θα περιορίσουμε όχι τη σπατάλη μόνο νερού, την απώλεια νερού, την σωστή εκμετάλλευση του νερού όπου υπάρχει αυτό σε ταμιευτήρες, διότι το να περνάς από την άλλη και να βλέπεις να χάνεται το νερό και να φεύγεις στους δρόμους, διότι μπορεί να υπάρχουν ζημιές στα δίκτυα του νερού, αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πονεμένο κεφάλαιο που το έχουμε πει πολλάκις από αυτή εδώ τη συχνότητα, ότι θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιες ΔΕΙΑ. Κυρία Γουτσανέκη, να ρωτήσω κάτι πριν σας αποχαιρετήσω. 2,5 χρόνια είσαστε στην Προεδρία του ΑΡΕΠΟ, η Ένωση των Περιφερειών, και ένας πολύ μεγάλος αγώνας σε ό,τι έχει να κάνει με τα τρόφιμα, τις ετικέτες των τροφίμων, τη σωστή αποτύπωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων μας, των προϊόντων, αν θυμάμαι καλά, 34 ή 35 γεωγραφικών περιφερειών ενωτήτων, πόσο? 34. Έτσι ώστε να μην μπερδεύουμε με το βιομηχανικό με το πραγματικό φυσικό προϊόν και τι μας προσφέρει, με τα ελληνικά προϊόντα να πηγαίνουν σε μια κατώτερη θέση. Το φτάσατε μέχρι τις Βρυξέλλες το θέμα αυτό, συζητήθηκε στην Επιτροπή, χρειάστηκε να πάρουν πράγματα πίσω κλπ. Υπάρχει εκείνη η είδηση των τελευταίων ημερών που άλλους τους ανατριχιάζει, άλλους, ξέρετε, τους ικανοποιεί, άλλους, σε άλλους προκαλεί ερωτηματικά, και λέει αυτή η είδηση. Τρόφιμα με αλεύρι από γρίλο, αλευροσκουλίκι και ακρίδα, ότι επιτρέπει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί ήδη 4 έντομα και εφόσον εγκριθούν και τα υπόλοιπα 8 θα φτάσουν τα 12. Με τον κανονισμό 2023/5 η Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές Ιανουαρίου ενέκρινε τη διάθεση τροφίμων με συστατικό μερικώς απολυπασμένη σκόνη οικιακού γρήλου ως νέα τροφή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της επισιτιστικής κρίσης. Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε και η κυκλοφορία τροφίμων με συστατικά κίτρινο αλευροσκουλίκι και μεταναστευτική ακρίδα. Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει ούτως ή άλλως μέσα στη διατροφή μας να έχουμε τα έντομα. Είπα ότι άλλοι το συχαίνονται, άλλοι το βλέπουν τελείως διαφορετικά. Το ζήτημα είναι η ασφάλεια από τη μία για αυτούς που θα το επιλέγουν, και επειδή ανακατευτήκατε σαν να ρέπω με αυτό το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την σωστή αποτύπωση των υλικών κάθε προϊόντος, φαντάζομαι ότι τώρα που βγαίνει αυτό στο προσκήνιο, ότι θα μπει μέσα και πάλι στο διεκδικητικό σας πλαίσιο, άσχετα με το αν δεν έχετε αυτή την ώρα την Προεδρία ή όχι, αλλά είναι κομβικός ο δικός σας ο ρόλος και σημαντικός, έτσι ώστε τουλάχιστον σωστά να αποτυπώνετε. Και εγώ θα επιλέγω στη συνέχεια αν θέλω να φάω το αλευροσκουλίκι, το γρίλο, τη ρακρίδα ή οτιδήποτε άλλο. Κυρία Δουλγεράκη, η αλήθεια είναι ότι μάλλον τελικά όλος αυτός ο αγώνας ήταν γιατί υποψιαζόμαστε ότι θα γίνει αυτό. Είχαμε πολλές φορές, μου είχατε δώσει το λόγο στην εκπομπή σας και πάντα σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί το ξεκινήσαμε εν τέλει μαζί σχεδόν και το βγάζαμε προς τα έξω. Και έλεγα τότε ότι όταν δεν έχουν αποτυπώσει τη διατροφική αξία, γιατί λοιπόν οι Ευρωπαίοι τότε θέλανε να βάλουν ένα χρώμα χωρίς διατροφική αξία. Τώρα το αντιλαμβάνεστε και ίσως
και μάλιστον για το, ίσως επειδή είναι και η ιδιότητα μου αυτή, κάτι θέλαν να καλύψουν. Γιατί δεν μπορεί να μην, κανείς να μην ήξερε ότι στον καταναλωτή θα πρέπει να δίνει την κανονική πληροφορία. Δηλαδή αυτό δεν ξεπερνάει, να σας πω την αλήθεια. Δεν γίνεται να μην ξέρεις. Εκεί είναι όλοι οι επιστήμονες, άλλοι είναι γιατροί, άλλοι είναι συνάδελφοι γεωπόνοι. Δεν μπορεί να μην γνωρίζαν λοιπόν ότι έπρεπε να ενημερώνει τον καταναλωτή. Δεν είναι ενημέρωση, όπως το παραδέχτηκε 30 Νοεμβρίου μετά από τόσο αγώνο το 22 η Διευθύντρια Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι ναι, σκεφτόμαστε ότι ένα χρώμα δεν μπορεί να ενημερώνει τον καταναλωτή. Μα το σκεφτήκανε, κυρία Δουλγεράκη, μετά που είχαμε κάνει τόση προσπάθεια και ήταν γεμάτη έξω του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή όταν πήγανε να το εφαρμόσουνε και πήγαν να το περάσουν πολύ εντέχνως. Δεν το σκεφτήκανε τότε και τώρα επιβεβαιωνόμαστε στην πραγματικότητα. Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Φαντάζομαι ότι μπαίνει μέσα στη φαρέτρα σας όλο αυτό, έτσι. Σίγουρα, και ούτως ή άλλως έχουμε ξανά συναντηθεί 30 Μαρτίου στις Βρυξέλλες πάλι για αυτό το θέμα. Εμείς δεν το έχουμε αφήσει, κύριε Δουλγεράκη, καθόλου, και ούτε πρόκειται να το αφήσουν μέχρι να τελειώσει αυτό το ζήτημα. Φαντάζομαι αυτό, ότι η ετικέτα θα λέει για το συστατικό με το κίτρινο αλευροσκουλίκι, με την μεταναστευτική ακρίδα, με τον γρίλο, απολυπασμένη σκόνη οικιακού γρίλου, εάν θέλω να το καταναλώσω με γιά μου και με χαρά μου, αλλά θα με ενημερώνει για το προϊόν, για τα υπόλοιπα, είτε για τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, είτε για τα προϊόντα. Αυτό είναι να ενημερώνει τον καταναλωτή σωστά. Αυτό τους είπαμε και στο τέλος του χρόνου που είχαμε πάει και είμαστε όλοι μαζί. Ότι δεν μπορείς, δηλαδή δίνεις τον καταναλωτή και καλά με ένα χρώμα. Και τι έχει αυτό το χρώμα μέσα όταν δεν έχει τα συστατικά. Άρα ο καταναλωτής εν τέλει ξέρει τι τρώει ή δεν ξέρει. Και με τόσες μελέτες που έχουν γίνει, θα σας το πω. Για το ελαιόλαδο υπάρχουν τόσες μελέτες, δηλαδή όλα αυτά τα αγνοούμε, όλη αυτή τη δουλειά χρόνων πίσω επιστημόνων. Ξέρετε κάτι, είπατε πριν από λίγο μία φράση, υπάρχουν πράγματα που σε ξεπερνάνε και εμένα με ξεπερνάει. Τώρα λέω εγώ, πραγματικά με ξεπερνάει να πυροβολείς τα ίδια σου τα πόδια, εσύ που έρχεσαι και επιβάλλεις, και καλά το κάνεις και το επιβάλλεις, αλλά στην πορεία του αλλάζεις προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, και τώρα έρχεσαι να κάνεις κάτι άλλο και να πεις κάτι άλλο γιατί δεν σε βολεύει αυτό, γιατί θες να το πας παρακάτω, αλλά πυροβολείς τα πόδια σου και δυστυχώς προκαλείς όλα αυτά τα προβλήματα. Με ξεπερνάει, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι όλους μας, και γι' αυτό ο αγώνας δεν σταματάει και η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να κατοχυρώσει και άλλα προϊόντα, κυρία Δουλγεράκη, ως ΠΟΚ και ΠΟΟΕ. Ξέρετε γιατί? Γιατί κατοχυρώντας τα προϊόντα, στην πραγματικότητα συνεχίζουν να υπάρχουν από ό,τι βλέπετε. Ναι, νομίζω πως ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες και θα τα ξαναπούμε τι θα γίνει τελικά και με τον ΔΑΚΟ τις επόμενες ημέρες, ποια είναι τα νεότερα. Ακούσαμε τους δικούς σας τους προβληματισμούς και, και τη δική σας την επιδίωξη ως περιφέρεια. Σας ευχαριστώ, κυρία Χουλιτσανάκη. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ και τους ακροατές σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.